Αυτό που θα αντιμετωπίσουμε μετά από 20 χρόνια δεν θέλω ούτε να το φαντάζομαι. Για να μην φτάσουμε κάποια στιγμή μετά από σύντομο χρονικό διάστημα να είμαστε κάτω από την πότα του κατακτητή χωρίς να το έχουμε καταλάβει. Γιατί φοβάμαι πολύ ότι πολύ σύντομα θα έχει γίνει κατάληψη στη χώρα και θα το έχουμε πάρει χαμπάρι. Και εμείς θα νομίζουμε ότι όλα πάνε καλά. Δεν πάνε καλά δυστυχώς. Σχέδιο. Σκοπιμότητα. Είμαστε πρώτων πήγων της παγκόσμιας δικτατορίας. Αύριο. Εγώ προσωπικά το φωνάζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για παράδειγμα το 2003 είχα πει το τραγούδι «Πρόβατα». «Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται». Και τώρα λέω «Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε». Δηλαδή, παγκόσμια δικτατορία. Ποιος θα την επιβάλλει την παγκόσμια ήδη επιβάλλεται. Είναι δηλαδή σαντιστές οι οποίοι ικανοποιούνται με το να σε χειραγωγούν, να σε καθοδηγούν, να σου κάνουν ό,τι γουστάρουν. Το παγκόσμιο πόλεμο. Πρέπει να το κοιτάξεις. Έχεις σε πάρα πολλά πράγματα δίκιο. Διανύουμε, επιμένω, τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος είναι οικονομικός. Δηλαδή σου παίρνουμε την πατρίδα άνευ σφαίρα. Αυτό γίνεται. Είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Και δεν το λέω τώρα, το έχω πει πριν από χρόνια, πριν αρχίσει. Δηλαδή, το 2010, τον Οκτώβριο, σε συνέντευξη με τον Αντώνη Στρόιτερ, του είχα πει αυτό ακριβώς. Ξεκινάει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Αλλά θα είναι με διαφορετικό τρόπο. Δεν θα ανοίξει μύτη. Απλά θα χάσουμε τις πατρίδες μας. Και ο σώζον εαυτόν σωθείτε. Αυτά που ξέρατε, ξεχάσετε. Υπάρχουν εδώ, όχι μόνο στην Ελλάδα, στο παγκόσμιο. Αυτό σημαίνει παγκοσμιοποίηση. Ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος είναι εδώ. Υφιστάμεθα τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, οικονομικός και μεταναστευτικός. Το παστάρδημα του λαού. Το παστάρδημα του κόσμου. Σώζον εαυτόν σωθείτε. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι όλο το κόλπο εξαρτάται από εμάς τους ιδίους. Δεν είναι κουβάλα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτά που μας παρουσιάζουν. Παραμύθι είναι όλο το έργο, παιδιά. Αντισταθείτε. Τιμωρήσετε όλους αυτούς που σας κοροϊδεύουν. Σας κοροϊδεύουν οι πολιτικοί, βάρβαρα όμως. Χιδέα. Σας έχουν καταδικάσει σε αργό θάνατο με τρόπο απαράδεκτο. Όλο αυτό που βγαίνει είναι οργή. Δεν αντέχω, δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω τον κόσμο να τυρανιέται. Έχουμε τυράννους εδώ που μας τυρανάνε, ας πούμε, και δεν τις ανασχετούμε καθόλου. Μας αναγκάσουν λοιπόν να ζήσεις κάτω από άλλες συνθήκες. Και εγώ δεν θέλω να το επιτρέψω. Διότι την πατρίδα μου την αγαπώ λίγο παραπάνω από την οικογένειά μου. Με κατάλαβες, Τάσο? Έχουμε πλήρη σύγχυση. Τελούμε υποσύγχυση. Confusion will be my epitaph, έλεγαν οι King Grips.